Δίπλα στα παιδιά του ΤΕΙ ειδικής αγωγής, στο πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βρέθηκε ο στρατηγικός αναλυτής Νίκος Λιγερός, ο οποίος συνομίλησε μαζί τους και μέσα από ένα εργαστήρι δημιουργίας πασχαλινών εδεσμάτων θέλησε να γνωρίσει και να ανακαλύψει τις ξεχωριστές δυνατότητες και ικανότητες του κάθε παιδιού. Εδώ προς το παρόν κάνουμε γλυκό. Ωραία. Άρα κάνουμε κουρουλάκια πασχαλινά και η ιδέα είναι ότι με μία συνταγή μπορούμε να παίξουμε με διαφορετικό τρόπο με τα παιδιά. Ενώ κάνουμε κάτι που φαίνεται λίγο τυπικό, μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύουμε πώς μεταχειρίζονται τα αντικείμενα, πώς σκέφτονται, πώς ακούν τις εντολές, πώς μπορούν να διαβάσουν μια συνταγή. Και τελικά γίνεται ένα σοβαρό μάθημα. Ενώ φαινομενικά για κάποιον που δεν είναι ειδικός, έχουμε την εντύπωση ότι απλώς είναι μαγειρική. Η μαγειρική έχει μερικές δυσκολίες. Ο στρατηγικός αναλυτής στη συνέχεια παρέδωσε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη με τίτλο «Τελειώνουν τα παιδιά το σχολείο και μετά τι», η οποία αποτέλεσε μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΤΕΙ ειδικής αγωγής Αλεξανδρούπολης και στόχο είχε να αναλυθεί το τεράστιο κενό που δημιουργείται στα παιδιά αυτά μετά την αποφύτισή τους από το σχολείο. Είναι για τα συγκεκριμένα παιδιά, βέβαια αυτό αφορά αυτή την περίοδο και τα άλλα. Η ιδέα είναι ότι υπάρχει μια νομοθεσία που έχει ένα όριο, δηλαδή στο σχολείο κάνουν καλή δουλειά τα παιδιά και μετά θα έλεγα ότι η νομοθεσία καθυστερεί το όλο πλαίσιο με ποια έννοια ότι δεν είναι προετοιμασμένη να συνεχίσει αυτόν τον ρόλο και γι' αυτό εδώ έχουμε και παιδιά που είναι 24-35 και πρέπει να ξέρουμε η κοινωνία τι θα αποφασίσει για αυτά τα παιδιά γιατί μπορούν να εξελιχθούν, είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί πολύ συχνά οι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν εξελίσσονται, απλώς πρέπει να υπάρχει και μια καθοδήγηση, κάποιος που να τους βοηθάει. Αυτός ο χώρος είναι πολύ ικανός γι' αυτό και το γενικό πλαίσιο της ομιλίας είναι, φανταστείτε ότι πάνε τα πράγματα πολύ καλά στο σχολείο και δεν υπάρχει τίποτα μετά. Ο ίδιος επεσήμανε πως η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας θα αποτελούσε μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μερική επίλυση του μεγάλου ζητήματος που αφορά το μέλλον και τη σταδιοδρομία των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Σίγουρα έχουν γίνει σημαντικά βήματα με την πάροδο των χρόνων για τα άτομα αυτά, αλλά αυτές πρέπει να ενταθούν και να γίνουν πιο ριζικές. Νομίζω ότι απλώς είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας. Δηλαδή, παλαιότερα δεν υπήρχαν καθόλου παιδιά με ειδικές ανάγκες επίσημα. Σιγά σιγά ενσωματώθηκαν στο σχολείο, υπήρχαν ειδικές κατηγορίες. Στο πανεπιστήμιο, όταν κάνουμε μαθήματα ειδικής αγωγής, οι φοιτητές μας ανακαλύπτουν για πρώτη φορά ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ειδικές ικανότητες. Μετά αυτό εντάσσεται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει ένα χρονικό όριο, επειδή δεν το ήξερε καλά και σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Να δημιουργηθεί μια νέα δομή ίσως. Δομή, άλλη βαθμίδα, μπορεί να είναι μια συνέχεια. Σημασία είναι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί, όπως ήταν εδώ και οι κυρίες που είδατε, που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και στη συνέχεια. Άρα γιατί να υπάρχει ένας περιορισμός, εφόσον υπάρχει το πλαίσιο.